Ωστόσο, υπάρχει και μία άλλη όψη της ευαισθησίας, της αγάπης και της συμπόνιας απέναντι στους τετράποδους φίλους μας. Ορίστε, βλέπουμε εδώ ένα μικρό, ένα πολύ όμορφο σκυλάκι. Έλλη, μία πολύ σημαντική δράση, της οποίας είσαι συντονίστρια και πώς να μην ήσουν άλλωστε, καθώς όλοι μας εδώ στη βιομηχανική περιοχή τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρει παραδείγματα ζωής, όντας δίπλα σε μικρά αδέσποτα σκυλάκια, τους χαρίζεις παρέα, τους χαρίζεις τροφή, νερό καθημερινά και τώρα έρχεται η δικαίωση. Κατά κάποιο τρόπο την Κυριακή μια μεγάλη γιορτή για τα αδέσποτα της πόλης μας. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει σκοπό να αφυπνίσει τους συμπολίτες μας, να τους ενώσει, να τους παρέχει πληροφόρηση. Είναι μια δράση η οποία έχει την ευτυχία να αγκαλιαστεί από την περιφέρεια Κρήτης και από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθούμε στον κόσμο συγκροτημένα και να τους περάσουμε μηνύματα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν ευαισθησίες ανάμεσα στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας και χρειάζονται ένα έναυσμα για να μπορέσουν να το εκφράσουν, να μπορέσουν να μετατρέψουν την ευαισθησία τους σε πράξη. Είναι μια προσπάθεια για να δείξουμε ότι αυτό το πρόβλημα μας αφορά όλους και αν κάνει ο καθένας αυτό που μπορεί στο μέτρο του δυνατού, δεν θα συναντούσαμε εικόνες πολύ δύσκολες όπως αυτές που περιέγραψες και μας έχουν ευαισθητοποιήσει όλους, όχι μόνο εμένα, εδώ στο χώρο στον οποίο βρισκόμαστε στην βιομηχανική περιοχή. Stray Action, λοιπόν. Stray Action είναι... Είναι μια πολύπλευρη δράση. Περιέχει μέσα της πολλά πράγματα, πολιτισμό, ενημέρωση, αλληλεγγύη και διασκέδαση. Να πούμε ότι με τη βοήθεια και της Μέρης Καλλιωτάκη, η οποία είναι μια εθελόντρια πολλών μορφών, προσφέροντας την βοήθεια... Δεν μπορούσε να ήταν σήμερα εδώ μαζί μας, να πει και αυτή 2-3 λόγια το Stray Action, ωστόσο... Είναι η ψυχή του καλλιτεχνικού και όχι μόνο ο προγράμματος. Μας έχει βοηθήσει να ετοιμάσουμε μια πραγματική γιορτή, η οποία απευθύνεται και στους εθελοντές. Είναι μια ελάχιστη ανταπόδοση για τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά στους δρόμους και προσφέρουν ανώνυμα και αθόρυβα τη βοήθειά τους σε ανυπεράσπιστα πλάσματα. Να πούμε ότι αυτή η γιορτή θα ξεκινήσει με ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική η ευαισθητοποίηση των παιδιών από την τρυφερή ηλικία. Αυτό το κομμάτι το υποστηρίζει η Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Μας έχει βοηθήσει να κάνουμε ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης. Συγγνώμη, σας διακόπτω ότι υπάρχουν πολλές δράσεις εκείνη τη μέρα την Κυριακή στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου. Που έχουν να κάνουν με τα παιδιά, γιατί από τις μικρές ηλικίες αρχίζει σιγά σιγά να δίνει το σωστό, το καλό παράδειγμα, το αγνό παράδειγμα απέναντι σε αυτά τα ζωάκια. Τα παιδιά διακρίνονται για την ευαισθησία και την αθότητά τους που τα καθοδηγεί άμεσα σε μια σύνδεση και μια υγιή σχέση με τα ζώα. Τα λάθη τα κάνουμε εμείς οι μεγαλύτεροι και δημιουργούμε οποιαδήποτε παρεξήγηση και οποιαδήποτε δυσκολία στην επαφή των παιδιών με τα ζώα. Θα βοηθήσουμε λοιπόν όποιον γονέα θέλει να βοηθήσει το παιδί του να γνωρίσει τα ζώα, να αποκτήσει μια σωστή επικοινωνία, μια σωστή σχέση και με, το ζωάκι που θα μπορούσε να είναι το κατοικίδιό τους και με το ζωάκι το αδέσποτο που βλέπουν στο δρόμο. Θα έχουμε αρχικά δημιουργική απασχόληση και πριν από τις 5 το απόγευμα με ζωγραφική, με καθοδήγηση από παιδαγωγούς και ζωγράφο. Τα παιδιά θα μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να γραφήσουν το ζωάκι που γνωρίζουν ή το ζωάκι που φαντάζονται ότι θα μπορούσαν να έχουν και να φροντίζουν. Θα ακολουθήσει μια μοναδική παράσταση από την Ευαγγελία Ορφανουδάκη από τα Πλουμιστά Παραμύθια. Μια ιστορία για κουλουκάκια και κατσούλια. Κουλουκάκια και κατσούλια. Η οποία με την συνοδεία μουσικής θα περάσει μηνύματα στα παιδιά. Και θα συνεχίσουμε. Έχουμε την ευτυχία να έχουμε μαζί μας την εκπαιδεύτρια, τη θετική εκπαιδεύτρια, τη Ρενάτα τη Γρυπάρη, η οποία μας έρχεται από την Αθήνα και πρόσφατα με ένα άρθρο της για τη σχέση του δικού της παιδιού με τα κατοικίδια που έχει στο σπίτι της, έδωσε μια διαφορετική νότα στην πολύ δύσκολη επικαιρότητα που επικράτησε και δημιούργησε και κακές εικόνες λόγω της έλλειψης πληροφόρησης. Μίλησε για το τι προσφέρει ένα κατοικίδιο στην ψυχοσύνθεση ενός παιδιού. Θα μας δώσει οδηγίες πώς μπορούμε να δομήσουμε μια υγιή σχέση παιδιών και ζώων.
θα γκρεμίσει και μερικά στερεότυπα που μπορεί να υπάρχουν. Θα βοηθήσει με τις συμβουλές της τους γονείς που ενδιαφέρονται να δώσουν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα στα παιδιά τους. Ακολουθεί ο Βασίλης Τσιγκούρας, ο οποίος είναι κατασκευαστής αναπηρικών αμαξιδίων. Ναι. Είναι ο διάσημος υδραυλικός, ο οποίος το 1995 έκανε την πρώτη προσπάθεια να δώσει δικαίωμα ζωής σε ανάπηρο ζωάκι και σήμερα έχει συμπληρώσει 1.200 περιπτώσεις, τις οποίες κατάφερε Μπράβο. Να δώσει ελπίδα ζωής σε ανάπηρα ζώα. Έχουμε συνεργαστεί μαζί του και μέσα από τη φιλοζωική ομάδα Σύριος για περιπτώσεις τραυματισμένων σκυλιών, το τελευταίο από εδώ, από τη βιομηχανική περιοχή. Ο δικός μας, ο Ντάνος, ε. Και ο Ντάνος είχε άλλου είδους προβλήματα από τον τραυματισμό. Και εμπλακεί σε τροχαίο ο Ντάνος. Ακριβώς. Το ζωάκι στο οποίο αναφέρομαι, η Ντίβα, ήταν θύμα ανθρώπου. Uh-huh. Ήταν χτυπημένη με λωστό στη σπονδυλική στήλη και ανάπηρη. Μας έδωσε τη δυνατότητα να της δώσουμε ένα διάστημα με αγάπη και φροντίδα, να μπορέσει να ξεχάσει αυτό που έζησε όταν χτυπήθηκε από κάποιον εντός εισαγωγικών άνθρωπο εδώ στη βιομηχανική περιοχή με τον τρόπο αυτό. Επίσης έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Χρυσάκη, τον αστυνομικό διευθυντή και συγγραφέα, που θα μας μιλήσει για το νομικό πλαίσιο. Έχει φτιάξει αυτό το βιβλίο που βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα πλέον, σε όλα τα αστυνομικά τμήματα. Θεωρείται ένα όπλο στα χέρια και των εθελοντών και των αστυνομικών για να μπορέσουν να ακολουθήσουν τον νόμο και να βάλουν μία τάξη σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί και αφήνει περιθώρια μέχρι στιγμής για ενεργητική και παθητική κακοποίηση των ζώων. Όπως είπαμε, η Μέρη έχει ετοιμάσει ένα πολύ όμορφο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που είναι η ελάχιστη ανταπόδοση προς τους εθελοντές και όλους τους ανθρώπους που μας βοηθάνε με το λίγο που μπορεί ο καθένας όλο αυτό το διάστημα να βοηθήσουμε κι εμείς. Εμείς είμαστε ο ενδιάμεσος κρίκος, έτσι ώστε η αγάπη του κόσμου να περάσει στα ζώα Μπράβο. Που έχουν ανάγκη. Stray Action, λοιπόν, ε. Stray Ακριβώς. Action. Λοιπόν, πολιτικές δράσεις την Κυριακή. Τσουγκράνες, Motif, Pink Tails, Μάνος Παπαδάκης, τραγουδούν για μας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τέτοιες διοργανώσεις δεν νομίζω, αμφιβάλλω και για αυτούς τους σκοπούς να έχουν γίνει ποτέ στο παρελθόν στο Ηράκλειο. Είναι ένα πείραμα. Είναι η πρώτη φορά που μια πολύ οργανωμένη ομάδα σε ένα πολύ οργανωμένο πλαίσιο προσπαθεί να περάσει ένα δυνατό μήνυμα για τα αδέσποτα της πόλης. Θέλουμε να δούμε αν όντως ο κόσμος ενδιαφέρεται γι' αυτό. Γιατί αν δεν ενδιαφέρεται, μπορούμε να συναντηθούμε και να μετουσιώσουμε όλο αυτό το ενδιαφέρον σε πράξη. Υπάρχει ενημέρωση εθελοντών, υπάρχει συγκέντρωση τροφών, αντιπαρασιτικών και φαρμάκων για τα αδέσποτα του Ηρακλείου. Όποιος θέλει μπορεί να συμβάλλει και οικονομικά για να βοηθήσουμε ζώα που έχουν ανάγκη. Είναι μια γιορτή για όλους. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά, με ενημέρωση, με ψυχαγωγία και προβληματισμό. Πάντως θα συμφωνήσεις και εσύ, Έλλη, θα σε πάω τώρα έτσι λίγο στο στυλ του συνεντευξιαζόμενου. Θα συμφωνήσω ότι τελευταία χρόνια γενικότερα ο κόσμος έχει κάνει μια στροφή στην ευαισθησία του απέναντι σε αυτά τα πλάσματα. Και όχι παλαιότερα δηλαδή μπορεί να αναλογιστεί κανείς πώς μπορεί κάποιοι να συμπεριφερόντουσαν σε αυτές τις ψυχές. Έχει αρχίσει ο κόσμος να αποκτά μια ενσυναίσθηση και να βοηθάει και να στηρίζει και να βρίσκεται δίπλα σε ανθρώπους όπως εσένα και όλους αυτούς που βρίσκονται γύρω σου που προσπαθούν να περάσουν ένα δυναμικό μήνυμα. Όντως ο κόσμος έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται την υποχρέωση που έχει ο καθένας μας. Την υποχρέωση, έτσι. Είναι υποχρέωση, διότι εξαρτώνται από εμάς. Δεν μπορούν ανεξάρτητα να επιβιώσουν. Έτσι είναι οι συνθήκες. Όπως έχουμε την ευθύνη απέναντι σε ένα μωρό παιδί που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του, έχουμε και αυτή την ευθύνη, αυτό που βλέπουμε δίπλα μας, να μην το αφήνουμε αβοήθητο. Οι άνθρωποι όντως έχουν αρχίσει να βλέπουν με ένα διαφορετικό τρόπο αυτή την υποχρέωση. Είναι πολύ περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό. Έτσι. Είναι αισιόδοξο, είναι όμως μικρά βήματα. Χρειάζεται να τρέξουμε, χρειάζεται να κάνουμε μερικά άλματα για να αφήσουμε πίσω μας πράγματα που μας πληγώνουν καθημερινά. Δεν μπορούμε να συναντούμε άλλο αυτές τις εικόνες και δεν μπορούμε να μένουμε με την αίσθηση ότι τελικά είμαστε πολύ λίγοι αυτοί που ενδιαφερόμαστε. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι ίσως η πικρία της στιγμής. Περιμένουμε να δούμε
πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος και σε αυτή και σε άλλες πρωτοβουλίες. Και είμαστε εδώ για να κάνουμε περισσότερα όλοι μαζί. Γιατί μόνο ο καθένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πολύ σωστά. Και με αυτό θα κλείσουμε. Λίγα πράγματα. Να αποτρέψουμε καταστάσεις που παρατηρούμε τακτικά και σε επίπεδο Κρήτης. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά που καταγράφουμε. Όχι, δυστυχώς καθόλου λίγα. Τραγικά περιστατικά. Και γινόμαστε γνωστοί ενώ θα πρέπει για άλλους λόγους να εμπνέουμε τον υπόλοιπο κόσμο και όχι μας γι' αυτό. Μας έχει βοηθήσει και ο κύριος Παπα-Νικολάου που ήταν εδώ προηγουμένως να το ερευνήσουμε αυτό, να το προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε, αλλά πάντα για μένα μένει ανεξήγητο το πώς μπορεί κάποιος να αφαιρθεί με ένα τέτοιο τρόπο σε έναν υπεράσπιστο πλάσμα. Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου Stray Action, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Συντονίστρια της οποίας είναι η Έλλη Κοκάλη και όχι μόνο, αλλά και πολλοί εθελοντές. Πολλά μηνύματα για τα μικρά παιδιά, για όλους εσάς που θέλετε να δείξετε στον δρόμο, στους έφηβους και σε όσους βρίσκονται δίπλα σας για μια καλύτερη συμπεριφορά απέναντι σε αυτές τις ψυχές, στα αδέσποτα της πόλης του Ηρακλείου. Έλλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.